Σε καραντίνα μπαίνει κυρίε και κύριοι ο Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, καθώ εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα στο περιβάλλον του. Ο Θανάσης Αυγερινός θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα, από τη Μόσχα. Όπω σχεδόν προανήγγειλε χθε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και μεταδώσαμε στο βραδινό μα δελτίο, ο Ρώσο ηγέτη υποχρεώθηκε να μπει για κάποιο διάστημα σε αυτοαπομόνωση λόγω του ότι παρουσιάστηκαν Κρούσματα κορονοϊού στο περιβάλλον του, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο ίδιο ο Πούτιν είναι απολύτω υγιή, ότι είναι γνωστό ποιο ασθένησε, χωρί να διευκρινίζεται αν πρόκειται για το οικογενειακό ή το εργασιακό του περιβάλλον. Ο Ρώσο πρόεδρο θα συνεχίσει εντατικά το βαρύ πρόγραμμά του, αλλά πλέον μόνο μέσω τηλεδιασκέψεων. Γι' αυτό και δεν θα μεταβεί στο Τατζικιστάν όπω προγραμμάτιζε για σύνοδο των ηγετών τη περιοχή για το Αφγανιστάν. Κατά τα άλλα, παρά την προαναγγελία σχεδόν της καραντίνας, ο Ρώσος ηγέτης έσπευσε αυτοπροσώπως να παρακολουθήσει με την ιδιότητα του αρχιστράτηγου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων και μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνα στην τελική φάση των κοινών ασκήσεων Ρωσίας-Λευκορωσίας. -Ρωσίας, είναι ίσως η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών με κινητοποίηση 200.000 στρατιωτικών έγινε, είναι ένα σαφέ μήνυμα στο ΝΑΤΟ να μην επιχειρηθεί το ουκρανικό σενάριο στη Λευκορωσία, δηλαδή η ανατροπή Λουκασέγκο με έγχρωμη επανάσταση. Επίση, σαφέ μήνυμα στη Δύση είναι και η μυστική μέχρι να ανακοινωθεί η συνάντηση του Πρόεδρου Πούτιν με τον σύρο ηγέτη Μπασάρ Έγινε στο Κρεμλίνο, πιθανότατα αργά χθε το βράδυ και για λόγους ασφαλείας ανακοινώθηκε νωρί σήμερα το πρωί όταν, όπως εκτιμάται, ο Άσαντ είχε ήδη επιστρέψει ασφαλής στη Δαμασκό. Ο Πούτιν δεν παρέλειψε να εξάρει τις επιτυχίες των ρωσικών και συριακών στρατευμάτων κατά της τρομοκρατίας, αλλά και να τονίσει ότι οι ξένες δυνάμεις... Δηλαδή, κυρίω οι Αμερικανοί και δευτερευόντω οι Τούρκοι, του οποίου δεν κατονόμασε, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί στη Συρία χωρί απόφαση του ΟΗΕ ΕΕ. ή άδεια τη κυβέρνηση ναι. τη χώρα, εμποδίζουν την ομαλοποίηση τη κατάσταση εκεί.